Είναι ο λίγων ημερών το νέο βιβλίο του Κώστα Ακριβού από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Γάλα Μαγνησίας τιτλοφορείται. Καλησπέρα Κώστα. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Καλησπέρα Σωτήρη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να αγαπηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο και το λέω διότι έτσι και αλλιώς τα προηγούμενα έχουν βάλει ψηλά τον πύχη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια ευχή που δεν είναι γενναιόδορη σε σχέση με το έργο και το ταλέντο σου. Αντιστοιχεί σε μια πραγματικότητα. Γάλα Μαγνησίας. Είναι πολύ ωραία ευχή όμως και την κρατάω. Το Γάλα Μαγνησίας να πούμε ότι θα αργήσει να παρουσιαστεί στο Βόλο, παρότι θα έπρεπε από εδώ να αρχίσει, αλλά επειδή είναι τόσοι φίλοι του Κώστα του Ακρίβου στο Βόλο, τους δίνει με αυτή την καθυστέρηση. Νομίζω είναι σε 1,5 μήνα από τώρα, στις 28 Νοεμβρίου. Ναι, όντως είναι στις 28 Νοεμβρίου. Η παρουσίαση θα γίνει στο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα Κορδάτος, και θα μιλήσουν οι φίλοι μου και εκλεκτοί πεζογράφους, η Λένα Ιδιβάνη, η Αγγελική Νικολάου από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, και θα διαβάσει αποσπάσματα ο φιλόλογος ο Νικόλας Σταμίας. Το λέω γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία μέχρι τότε να το έχουμε διαβάσει, γιατί θα εξεταστούμε, θα ερωτηθούμε. Πλάκα κάνω, εννοείται πως όχι. Αλλά εντάξει, έχουμε μια άλλη σχέση εδώ στην περιοχή μας με τον Κώστα τον Ακρίβου. Γάλα Μαγνησίας γιατί? Ποια είναι η ιστορία, ποιοι είναι οι χαρακτήρες, οι ήρωές σου? Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από τον τίτλο και να πω πως κυριολεκτικά το Γάλα Μαγνησίας είναι αυτό το φαρμακευτικό σκεύασμα που λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε, με τις αντιόξινες και τις καθαρτικές ιδιότητες. Αλλά πάνω σε αυτό πατάω για να το χρησιμοποιήσω με διπλή μεταφορική σημασία. Από τη μια μεριά σηματοδοτεί το γάλα το οποίο παίρνει κάποιος για να ενηλικιωθεί, και μια και οι πρωταγωνιστές είναι βολιώτες, άρα παραπέμπει και έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Το βλέπετε το εξώφυλλο, έτσι. Γάλα Μαγνησίας. Και από την άλλη μεριά εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η δεύτερη μεταφορική σημασία, η καθαρτική σημασία και αξία που έχει το Γάλα Μαγνησίας, γιατί κάποια στιγμή οι ήρωες που η αρχική τους δράση τοποθετείται την διετία 1974-1975 στον Βόλο, θα τους δούμε και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, και από εκεί και πέρα πλέον το παιχνίδι είναι σχετικά με τη μνήμη. Αν πράγματι αυτά που θυμόμαστε από το παρελθόν είναι αληθινά ή όχι. Αν γεγονότα τα οποία τα έχουμε στη μνήμη μας και τα ανακαλεί η μνήμη μας συνέβησαν ή δεν συνέβησαν. Ή κατά πόσο η μνήμη λειτουργήσε σε ένα επίπεδο αλλίωσης ή εξοραϊσμού κάποιων γεγονότων. Επομένως νομίζω ότι το Γάλα Μαγνησίας είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά έρχεται και αποδίδει τη σημασία και το περιεχόμενο του βιβλίου. Έμεινες μόνο στα λογοτεχνικά πεδία ή μίλησες και με ειδικούς για το τι αποθεί η μνήμη ή τι κρατάει η μνήμη? Ήταν ο τομέας στον οποίο έκανα τη μεγαλύτερη έρευνα, διάβασα πολλά θεωρητικά βιβλία, απευθύνθηκα και σε νευροψυχίατρους, νευρολόγους που είναι ειδικοί, πάρα πολύ ειδικοί με την μνήμη, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς λειτουργεί αυτός ο βασικότερος ίσως μηχανισμός του ανθρώπου, η μνήμη. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι μεν έχει στα χέρια του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το παρόν, ανοίγεται μπροστά του το μέλλον, αλλά εκείνο που κουβαλάει ο καθένας από εμάς είναι το παρελθόν. Πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα που συνέβησαν είτε πρόσφατα είτε πολύ παλαιότερα, από αυτά πόσα ανταποκρίνονται και πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό έκανα και μια μεγάλη θεωρητική αναζήτηση πάνω στον τομέα μνήμη. Στο ρήμα θυμάμαι δηλαδή. Okay. Καταλαβαίνω, δηλαδή δεν χρειάζεται να σου το πει ειδικός, ότι κάτι πολύ δυσάρεστο όλοι έχουμε την τάση να το θάβουμε. Να το θάβουμε βαθιά, να είναι πιο με λίγη σκόνη από πάνω, άρα να είναι πιο επιφανειακό, αλλά όλοι την έχουμε αυτή την τάση. Αυτό δεν χρειάζεται. Υπάρχει περίπτωση αυτό να λειτουργεί αντίστροφα στις θετικές μνήμες, στις ευχάριστες? Είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση σου Σωτήρη, και θα έλεγα ότι πολλές φορές αυτό το να αποθούμε γεγονότα γίνεται με μια ασύνειδη διαδικασία. Δηλαδή, κατά κάποιο μαγικό θα έλεγα τρόπο, ίσως και ιαματικό τρόπο, η μνήμη μας αποθεί πολύ πολύ βαθιά μέσα μας πολλά, πολλά δυσάρεστα γεγονότα.
Πολλές φορές όμως με έναν δύσκολο τρόπο αυτά τα γεγονότα έρχονται στην επιφάνεια. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, ενώπιον με το παρελθόν μας και από εκεί και πέρα πλέον είναι πώς διαχειριζόμαστε σε μια προχωρημένη ηλικιακή κατάσταση δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν πολύ παλαιότερα και στα οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε την τροπή αυτών των γεγονότων. Άρα εδώ πέρα πλέον αρκεί μια συγγνώμη, αρκεί μεταμέλεια. Τι γίνεται. Γι' αυτό άλλωστε και το σλόγγαν του βιβλίου, το οποίο προτάσει και το μετέχνιο, είναι ότι πολλές φορές δεν αρκεί η δική μας η μνήμη, αλλά χρειαζόμαστε και τη μνήμη των φίλων μας, του φίλου των φίλων, των δικών μας ανθρώπων, όσο επώδυνη και αν είναι αυτή η μνήμη, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μια καλή σχέση με το παρελθόν και έτσι να μπορέσουμε να βρούμε κάπως την ψυχική μας ισορροπία. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο μυθιστόρημο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, ολοκλήρωσε. Απλώς αυτά τα παιδιά, οι 17χρονοι που βρίσκονται τη δεκαετία του 70 στο Βόλο, μαθητές του πρώτου γυμνασίου Αρένων Βόλου, όπως ήμουνα και εγώ άλλωστε, περνούν την εφηβεία τους με τις ανησυχίες, με τις έγνες, με τις κοτούρες, με τα όνειρα που μπορεί να έχει κάποιος έφηβος, μόνο που κάποια στιγμή έρχεται ένα τραγικό συμβάν να ταράξει τη ζωή τους. Είναι όντως τραγικό, πρόκειται για μια απώλεια ζωής και από εκεί και πέρα εμένα με ενδιαφέρε πώς αυτό το γεγονός αργότερα, μιλάμε πλέον για μετά από 50 χρόνια, όταν κάποια στιγμή με μια παραμικρή αφορμή θα το ξαναθυμηθούν, από εκεί και πέρα πλέον πώς θα το διαχειριστούν αυτό το γεγονός. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί σε όλους έχει συμβεί κάτι που έχουν ζήσει 5 άνθρωποι, μια παρέα, να έχει ενίοτε και με αποκλίσεις ανάγνωση στις διηγήσεις πια τις μεταγενέστερες. Κάποιος θυμάται πιο εμφατικά κάτι, κάποιος το έχει διώξει από τη μνήμη του, λέει «Μα έγινε αυτό τότε». Σε όλους μας έχει συμβεί, έτσι. Ακριβώς αυτός είναι και ο κεντρικός πυρήνας του βιβλίου. Δηλαδή, ο άνθρωπος χτίζει την προσωπικότητά του κατά κύριο λόγο με τα γεγονότα και τα συμβάντα του παρελθόντος. Μόνο που όμως οι οπτικές γωνίες που δημιουργούνται και αναπτύσσονται πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός είναι πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα πλέον εναπόκειται πώς θα γίνει η ενίχνευση της αλήθειας. Και όταν μάλιστα δεν μιλάμε για ένα απλό δυσάρεστο συμβάν, αλλά για ένα τραγικό συμβάν, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Αυτό ήταν και από ίσως το βασικό, το θεμελιώδες ερώτημα που πάνω στο οποίο έστησα το βιβλίο, και ένα δευτερεύον ερώτημα, το οποίο βέβαια είναι και αρκετά ουσιώδες και αυτό, είναι κατά πόσο είναι εγκληματική πράξη το να μην απλώσεις το χέρι σου να βοηθήσεις κάποιον, ενώ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη κατάσταση, ακόμη και σε φάση που μπορεί να χάσει τη ζωή του. Είναι τα δύο βασικά ερωτήματα που πάνω στο οποίο χτίστηκε το μυθιστόρημα. Άρα αυτή η παρέα των ανθρώπων που τους συναντούμε σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, τα 17 εξακολουθούν να είναι τρυφερή ηλικία, δεν έχει αγριέψει ο άνθρωπος ακόμη. Και όσο μάλλον μιλάμε για μια δεκαετία που τα πράγματα δεν ήταν τόσο άγρια όσο ακριβώς σήμερα, αυτό θα έλεγα, σε πολύ πιο αθώα δεκαετία. Αθότητας περίπου. Έτσι. Και πάμε και πολύ αργότερα να συναντήσουμε ενήλικες αυτούς τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουν μόνο ευχάριστες μνήμες να μοιραστούν στα κατοπινά χρόνια, έχουν και δυσάρεστα να σκαλίσουν. Έχουν και δυσάρεστα, ακόμη έχουν, θα θυμηθούν με αυτή την αφορμή της ανάκλησης της μνήμης τους αυτού του συμβάντος και όλη τους την εφηβική ηλικία, μια και πρόκειται για μια ιδιαίτερη εφηβική ηλικία, καθώς έχουν περάσει τα γυμνασιακά τους χρόνια εσόκλειστοι στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο του Βόλου, γιατί αυτό είναι και το χρονικό και το τοπικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζεται το βιβλίο. Μιλάμε για τη δεκαετία 1974-1975, τέσσερις βασικοί πρωταγωνιστές με τις παρέες τους, τους ερωτές τους, όλες τις ανησυχίες. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι το πρώτο μέρος, το πρώτο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, αλλά βέβαια θα τους δούμε και αργότερα το 2000 και όταν πλέον θα είναι ενήλικες, σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία πλέον για τους ίδιους, βρίσκονται
σε μια κατάσταση και επαγγελματική και οικογενειακή που είναι λίγο μπερδεμένη, θα το έλεγα, και από εκεί και πέρα είναι το πώς θα, ανακαλώντας το παρελθόν, αν θα το δεχθούν, αν θα το αποδεχθούν ή αν θα το απορρίψουν. Θέλω να ξαναδείξουμε το εξώφυλλο, μπορούμε, Άρτεμι, να το δείξουμε ξανά το εξώφυλλο του βιβλίου, γιατί διακρίνω σωστά, αυτή η φωτογραφία έχει ληφθεί στην Παιδόπολη της Αγριάς. Βλέπω αυτές τις καμάρες που μας είναι οικίες. Ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ναι, ναι, καμαρώνουμε το ότι καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη φωτογραφία από το Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται όλο το αρχείο του δικού μας, του αείμνηστου Δημήτρη Λέτσιου. Είναι μια από τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Δημήτρη Λέτσιου. Ήταν μια διαφήμιση της ΕΒΟΛ της δεκαετίας του 50, τα παιδάκια της Παιδόπολης να έχουν στα χέρια τους και να πίνουν ένα μπουκάλι γάλα ΕΒΟΛ. Και νομίζω ότι ταιριάζει ως προς το ύφος και ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί αποδίδει και το κλίμα και την ανθρωπογεωγραφία εκείνης της εποχής. Έτσι, αναζητήστε αυτό το βιβλίο και έχει και τόσο από όλες τις απόψεις, όχι μόνο την εικαστική, ωραίο εξώφυλλο, έτσι κι αλλιώς τα εικαστικά του μετέχνιου ξεχωρίζουν χρόνια τώρα, αλλά ναι, νομίζω αναδίδει μνήμες σε κάποιους και μυρωδιές και γεγονότα εκείνης περίοδου, αλλά και στους μεταγενέστερους κάτι πολύ όμορφο, σίγουρα όχι κάτι δυσάρεστο. Τα δυσάρεστα θα τα συναντήσουμε σε κάποιες από τις σελίδες του βιβλίου, αλλά δεν χρειάζεται να αποστρέψουμε το βλέμμα μας σαν κάποιους από τους ήρωες που δεν έτειναν χείρα βοηθείας, όπως περίπου αποκάλυψε ο Κώστας ο Ακρίβος. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμα, κάνετε την παρουσίαση. Απλώς θέλω να πω... Ναι, ναι, Κώστα μου. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι μία από τις βασικές μου προθέσεις ήταν, πέρα από το να στήσω μυθιστορηματικά όλη τη δράση των προσώπων, και επισημαίνω ότι κανένα από τα πρόσωπα, κανένα από τα γεγονότα δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα, το τονίζομαι και στο βιβλίο μέσα, όλα είναι στην περίπου μαγική διάσταση της λογοτεχνίας, ότι μία από τις βασικές μου προθέσεις ήταν να δείξω το κλίμα της πόλης του Βόλου εκείνη τη δεκαετία. Πώς ήταν η πόλη, αλλά και η χώρα σε γενικότερες γραμμές, τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για μια άλλη πόλη, μιλάμε για μια άλλη κοινωνία, μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Ήταν μια από τις βασικές μου προθέσεις και ήθελα να το δείξω. Είμαι βέβαιος ότι σε άλλες παρέες, σε άλλους ανθρώπους, σίγουρα συνέβησαν τέτοια πράγματα. Έτσι. Όλα συμβαίνουν στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ίσως και ότι μπορεί να συμβαίνουν ακόμα. Ακριβώς, σήμερα, όλα συμβαίνουν στις ανθρώπινες κοινωνίες. Όσο δε για το πρόγραμμα που... Ναι, ακριβώς, ναι. Όσο δε για το πρόγραμμα που είπαμε, ότι η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 25 του Οκτωβρίου, εδώ στην Αθήνα, στον Ιαννό, όπου θα μιλήσουν ο κριτικός λογοτεχνίας ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου και η επίσης κριτικός λογοτεχνίας η Κατερίνα Ισχυνά. Θα ακολουθήσει μια περιοδία στην Μακεδονία και τη Θράκη στα μέσα Νοεμβρίου. Έχουμε την παρουσίαση μετά στις 23 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει ο Γιώργος Καμπαρδόνης και ο ακαδημαϊκός ο Θοδωρής ο Παπαγγελής. Και στις 28 θα έχουμε στο Βόλο και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις. Περίφημα. Όταν είναι τόσο φρέσκια η γέννηση ενός βιβλίου, βέβαια να πούμε ότι πάντα μεσολαβεί ένας χρόνος από τη στιγμή που παραδίδει το τελικό του κείμενο ο συγγραφέας μέχρι να το έχουμε εμείς στα χέρια μας εδώ και λίγες μέρες. Άρα έχει σε ένα βαθμό υποχωρήσει όλη αυτή η πίεση, και η πίεση δεν έχει να κάνει ότι έχεις από πάνω έναν βούρδουλα που λέει πρέπει να το παραδώσεις μέχρι τότε. Η συναισθηματική πίεση, η πνευματική κόπωση και πίεση ήταν από τις πιο δύσκολες δουλειές σου. Είχε πόνο. Είναι μια δουλειά που θα λέγαμε, ναι, και πόσο, ολοκληρώσεις Σωτήρη, σε παρακαλώ. Όχι, αυτό, αν είχε πόνο, αν είχε πόνο. Ναι. Είναι ένα βιβλίο που θα έλεγα ότι το γράφω όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Μια και ξεκινάει από μια βιωματική σχέση, γιατί κακά τα ψέματα και εγώ ήμουν τρόφιμος στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο,
Και ενώ η βασική μου πρόθεση ήταν να καταγράψω περίπου ηθογραφικά το τι γινόταν στο οικοτροφείο εκείνη την περίοδο, να αποδώσω δηλαδή το κλίμα του εκκλησιαστικού οικοτροφείου, αλλά από ένα σημείο και μετά πλέον με τον τρόπο που μόνο η λογοτεχνία γνωρίζει, πλέον στήθηκαν άλλα πρόσωπα, άλλα γεγονότα, άλλες καταστάσεις και έτσι λοιπόν το έγραφα, το ξαναέγραφα εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, όταν φτάνει κανείς πλέον στο τελικό στάδιο και θα παραδώσει το χειρόγραφο, όταν παρέδωσε το χειρόγραφο, ναι, αισθάνθηκα την ανακούφιση ότι πλέον πιστεύω ότι είχε ολοκληρωθεί όλο αυτό το λογοτεχνικό εγχείρημα. Αλλά από την άλλη μεριά πιστεύω ότι αυτά τα πρόσωπα πάνω στα οποία στηρίζεται η δράση συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να μου κάνουν παρέα. Καλό τάξιδο το νέο σου βιβλίο, Κώστα Κρύβο, από το Μετέχμιο, Γάλα Μαγνησίας. Και είπαμε να το δούμε για άλλη μια φορά, πολύ σωστά. Και είπαμε ότι στις 28 Νοεμβρίου γίνεται η παρουσίαση, άρα έχουμε πολύ χρόνο για να το έχουμε μέχρι τότε διαβάσει. Και θα ακριβώς κάνουμε και άτυπες εξετάσεις πάνω στην ύλη. Λοιπόν, έτσι, για να θυμηθούμε και την άλλη ιδιότητα του εκπαιδευτικού του Κώστα του Ακρίβου. Καλό τάξιδο και πάλι. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα στους θεατές σας με παρέα ωραία βιβλία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Και εμείς πάμε τώρα στην παραλία του Βόλου που πλημμύρισε κυριολεκτικά πριν από λίγες ημέρες, την Κυριακή, από κόσμο, γιατί βρέθηκαν 3,000 και πλέον άνθρωποι για να βαδίσουν, να τρέξουν, να πάρουν μέρος σε αυτή τη βόλτα για την Φλόγα. Ο κοινός παρονομαστής, αυτό που συνέδε με μια ώρα την κλωστή όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν η αγάπη και η πίστη στην Φλόγα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λαμπράκη.